Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή παρεμβάσεις εδώ από το Star Βόρειας Ελλάδας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Δράμας, υπεύθυνος για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τον κοινωνικό τομέα, ο κύριος Άρης Μωυσιάδης, να το χαιρετήσουμε. Κύριε Μωυσιάδη, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι κύριε Φυλακτέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι, αν δεν έχετε κάνει διακοπές, καλές διακοπές, γιατί είστε καθημερινά στις επάλξεις και φαντάζομαι το έχετε και εσείς ανάγκη όπως ο περισσότερος κόσμος. Είναι μια περίοδος, πρέπει να πούμε κύριε Μωυσιάδη, που ο καιρός είναι καλοκαιρινός, στα νέα φυσικά γενικότερα και για την χώρα και για την πορεία των πραγμάτων είναι μάλλον χειμωνιάτικα. Ο τρόπος με τον οποίο το ερμηνεύεται είναι ακριβώς έτσι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο ήλιος, η ατμόσφαιρα, οι συνθήκες, οι καταστάσεις γενικότερα είναι σε θέση να τις παλέψει ο άνθρωπος όταν μπορεί και παραμένει αισιόδοξος και νομίζω ότι φύση, χαρακτήρα, οι περισσότεροι από εμάς μέσα από τις δυσκολίες της τελευταίας εφταετίας επιμένουμε στο να είμαστε αισιόδοξοι και να συνεχίζουμε. Υπάρχει αισιοδοξία, το βλέπετε, είστε και πρέπει να πούμε ασχολείστε, είστε ψυχολόγος, γνωρίζετε πολύ καλά τον τομέα και επιστημονικά, υπάρχει αυτό το αίσθημα? Εάν δεν υπήρχε θα έπρεπε να είχαμε ομαδικές αυτοκτονίες κύριε Φυλακτά, αν δεν υπήρχε το αίσθημα της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Βέβαια ο κόσμος είναι αρκετά προσγειωμένος στην πραγματικότητα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει. Εξαντλεί, θα λέγαμε, τα τελευταία περιθώρια όσον αφορά την υπομονή και την κατανόηση όλων αυτών των αλλαγών και των εξελίξεων, ευελπιστώντας βέβαια ότι αυτό από κάποια στιγμή και μετά θα αρχίσει να δείχνει κάτι θετικό, δηλαδή όλοι αυτοί οι κόποι και οι προσπάθειες και οι θυσίες να αποδώσουν εν τέλει καρπούς. Εάν δεν δώσουν καρπούς, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε πραγματικά μεγάλες κοινωνικές αναταράξεις. Αόρατος εχθρός, τι είναι αυτό ακριβώς, ας πούμε, το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα? Ξέρετε, υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα. Ότι δεν υπάρχει κάποιος εχθρός εδώ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα, για το οποίο κανένας δεν μπορεί να πει τι φταίει. Τι φταίει? Ένας Αμερικάνος συγγραφέας, ο Άρθουρ Μίλλερ, έλεγε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος υπαρκτός κίνδυνος, θα λέγαμε, ή εχθρός. Μπορούμε να το δημιουργήσουμε και από μόνοι μας. Είτε μέσα στη σκέψη μας, είτε μέσα στη φαντασία μας. Και δεν μπορεί να είναι άλλος από τον ίδιο μας τον εαυτό. Εμείς οι Έλληνες, πάντοτε, αυτό δείχνει η ιστορία για όσους την έχουμε μελετήσει, πληρώναμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τον κακό μας εαυτό. Αυτό που σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό το τι σημαίνει κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, το τι σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να βγούμε μέσα από το εγώ και να φτάσουμε να γίνουμε εμείς σαν σύνολο, σαν κοινωνία. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και συνεχίζουμε ο καθένας να προσπαθεί αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό του, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο εισπράττουμε. Μέσα σε μια κοινωνία, κύριε Φυλακτή, που υπάρχουν προβλήματα, τα φυσικά, μέσα σε μια κοινωνία που υπάρχουν προβλήματα, είναι σημαντικό να δούμε σε συλλογικό επίπεδο τις λύσεις και όχι σε ατομικό, αν θέλετε, ή ομαδικό, είτε παραταξιακό, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό που λείπει σήμερα από την κοινωνία μας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτόν τον αόρατο, όπως είπατε, εχθρό, είναι η βάση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Τώρα θα μου πείτε ότι αυτό ίσως και να εξυπηρετεί κάποιους άλλους για να έχουν τον λαό σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα διαφωνήσω και από αυτή την άποψη, να σας πω την αλήθεια. Το μόνο που προσωπικά με λυπεί, και όπως είπατε πριν, και ως επιστήμονας, το οποίο βλέπω τα τελευταία 20 χρόνια που ασχολούμαι με την επιστήμη μου και με τους συνανθρώπους μου, είναι ότι υπάρχει από την πλευρά των ανθρώπων ένα πάγωμα μπροστά σε όλα αυτά τα οποία βλέπουν, βιώνουν και αντιμετωπίζουν. Είναι ένα δόγμα, αυτό που λέμε δόγμα του σοκ, ας πούμε. Έχουν σοκαριστεί, έχουν... Ναι. Περίμενα ως Έλληνες, λόγω και της ιδιοσυγκρασίας μας, να έχουμε διαφορετική ετοιμότητα διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Πράγμα που αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων και εκ των αποτελεσμάτων τελικά, ότι αυτό το μέταλλο το ελληνικό σε αυτή την προκειμένη περίπτωση δεν υπερίσχυσε και υπάρχει εξήγηση γιατί δεν υπερίσχυσε όλο αυτό το κομμάτι, διότι έχουμε αλλοιωθεί πάρα πολύ από ξενόφερτο τρόπο διαχείρισης της ίδιας της ζωής, της ίδιας της σχέσης με τον εαυτό μας, της σχέσης με την οικογένεια και με την ευρύτερη κοινωνία. Άρα πριν φτάσουμε εδώ που φτάσαμε υπήρχε μια πάρα πολύ καλά προγραμματισμένη, θα λέγαμε, αλλοίωση
του κοινωνικού ιστού του δικού μας, ήξεραν τον τρόπο και το ζήσαμε αυτό την δεκαετία πριν. Έγινε μια μετάλλαξη, λέτε. Έγινε μια μετάλλαξη της κοινωνίας, ναι. Και ουσιαστικά αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα. Δύο-τρία πραγματάκια που έχουν υποθεί πολλές φορές, απλά για να δώσουμε την απάντηση στο γιατί συνέβη αυτό. Γιατί ξαφνικά βρέθηκε ο Έλληνας να μπορεί να πάρει πάρα πολύ εύκολα δάνεια για το οτιδήποτε, έχοντας την αίσθηση ότι μπορεί ξαφνικά να κάνει μια πάρα πολύ άνετη ζωή, χωρίς να σκέπτεται το κόστος ούτε του σήμερα ούτε του αύριο. Μια ζωή η οποία δεν έμοιαζε με τη δική μας την ελληνική όπως την ξέραμε εμείς, της κλειστής οικογένειας, των ηθών, των αξιών κτλ. Αλλά μια αμερικάνικου τύπου θα λέγαμε ζωή, η οποία εν τέλει οδήγησε σε όλη αυτή την αλωτρίωση και σε ατομικό και σε οικογενειακό και σε κοινωνικό επίπεδο. Γιατί αν καθίσετε και αναλύσετε λίγο την πραγματικότητα σήμερα, εάν δεν υπήρχαν τα δάνεια σε κάθε οικογένεια ή σε κάθε άτομο, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε την κατάσταση. Και ο καθένας που θα ήθελε να αντιδράσει, αν θέλετε, δυσκολεύεται γιατί από πίσω ξέρει ότι έχει υποχρεώσεις. Ασχολείστε με την πολιτική, κύριε Μωυσιάδη, είστε δημοτικός σύμβουλος, έχετε πολιτική άποψη και θέση. Εδώ τώρα το πολιτικό σύστημα μπορεί να λέει έγινε λάθος προσέγγιση, έγινε λάθος, προέκυψε ατύχημα, έχει ευθύνες και το πολιτικό σύστημα για το ότι έδωσε παραπάνω, ίσως ανέβασε παραπάνω τον πύχη από όσο θα έπρεπε στην ελληνική κοινωνία. Σαφώς και έχει ευθύνες τεράστιες το πολιτικό σύστημα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό σύστημα αποτελείται από εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε να είμαστε άμυροι ευθυνών και να πιστεύουμε ότι επειδή δώσαμε την εντολή στους 300 ότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας σήμερα αλλά και μετέπειτα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Είναι δηλαδή σαν να λέω σε εσάς, έχω κάποιες οικονομίες στην άκρη, τις οποίες έχω μαζέψει με πάρα πολύ κόπο όμως, και επειδή γνωριζόμαστε και είμαστε φίλοι και μου έχει πει και κάποιος ότι είστε και καλός οικονομολόγος, να σας τα δώσω εγώ έτσι ανοιχτά να τα διαχειριστείτε και να τα παίξετε λευκό στο χρηματιστήριο. Και αν χάσετε μετά εσείς, θα ζητάω ευθύνες από εσάς. Ή να καταργέμε το πολιτικό σύστημα. Όχι. Προσέξτε. Θα ζητάω ευθύνες από εσάς, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Δεν θα μπορέσω να δεχθώ τις δικές μου τις προσωπικές ευθύνες πόσο εύκολα εγώ σας έδωσα τα χρήματα. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, εύκολα δίνουμε την εξουσία στα πολιτικά κόμματα και μετά μας είναι επίσης εύκολο να κατηγορούμε τα πολιτικά κόμματα για την πολιτική που ακολουθούν και όχι τον ίδιο μας τον εαυτό, που επί σειρά δεκαετιών ουσιαστικά θέλουμε να ζήσουμε μια εύκολη ζωή χωρίς να μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία, όπως σας είπα και πριν, να λειτουργήσουμε στο σύνολο. Αν εγώ δηλαδή έχω γνωστό εσάς ως βουλευτή, να τακτοποιήσω τον εαυτό μου, το παιδί μου, αν κάποιος άλλος έχει κάποιον άλλο. Ατομικότητα λέτε, ναι, ατομικότητα απέναντι στο συλλογικό. Η ατομικότητα απέναντι στη συλλογικότητα. Και ξέρετε κάτι, πριν από κάποιο διάστημα σε μια συζήτηση λέγαμε ότι, και έχει βάση αυτό, το ότι δεν μπορεί να βασιζόμαστε στους πολιτικούς οι οποίοι μας έφτασαν εδώ, ότι θα είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Και κάποιοι πίστεψαν, και μέσα σε αυτούς και εγώ δεν θα κρυφτώ, στο ότι στο να αλλάξει η πολιτική ηγεσία, ότι θα μπορούσαμε πραγματικά να περιμένουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, κάτι πιο ελπιδοφόρο. Δυστυχώς όμως φτάνουμε σε μια στιγμή πραγματικότητα και προσγειωνόμαστε, θα μου τρέψει να πω τη λέξη ανώμαλα, διότι συνειδητοποιούμε ότι και αυτή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αποτελείται από πολιτικούς που ναι μεν δεν είχαν εξουσία πριν από μερικά χρόνια, αλλά ήταν ακόλουθοι συγκεκριμένων πολιτικών, όπου αποδεικνύεται ότι γνώριζαν ποια είναι η πραγματικότητα, άλλα είπαν στο λαό, άλλα κάνουν στην πράξη, γιατί στην τελική, ενώ γνώριζαν ότι θα ακολουθηθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική γραμμή σε όλα τα επίπεδα, υφάρπαξαν την ψήφο και την ελπίδα του Έλληνα για άλλη μια φορά ότι αυτοί θα κάνουν διαφορά. Για άλλη μια φορά λοιπόν, είδατε και εσείς τα αποτελέσματα, ότι δεν άλλαξε τίποτα. Βλέπετε πολιτικό αδιέξοδο, δηλαδή, γιατί η χώρα πάει από εκλογή σε εκλογή, γίνονται πολύ γρήγορα εκλογές και ουσιαστικά εμφανίζεται μέσα σε λίγους μήνες πάντα αδιέξοδο. Το ζούμε το έργο αρκετό καιρό και φαίνεται ότι το ξαναζούμε. Αρχίζει σιγά σιγά, δειλά δειλά και εμφανίζεται πάλι πολιτικό αδιέξοδο, ενώ υπάρχει δηλωμένη στη Βουλή. Κύριε, τι σημαίνει αυτό? Το πρόβλημά μας δεν είναι το πολιτικό αδιέξοδο, πιστέψτε με. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουμε το αν θα δημιουργηθεί πολιτικό αδιέξοδο ή όχι. Δυστυχώς, αν αύριο ανοίξει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα τις κάνουλες και δώσει χρήματα στις δικές μας τράπεζες και μπορέσει να δανειοδοτηθεί όλη η ραχοκοκαλιά της οικονομίας που είναι η μικρομεσαία αγορά, αντιλαμβάνεστε κι εσείς τα πράγματα πάλι θα αλλάξουν. Αλλά αυτό δεν θα είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής δικής μας.
Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συγκεκριμένων ανθρώπων που λέγεται Σόιμπλε, που λέγεται Μέρκελ, που λέγεται Ολάν. Και δεν έχει να κάνει με το αν εμείς αλλάξουμε το δικό μας πολιτικό σύστημα. Πράγμα το οποίο έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, το ότι παρόλες τις αλλαγές των προσώπων, επί της ουσίας και επί του πρακτέου αλλαγές. Αλλάζει τα ρούχα το Μανολιός, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται. Οπότε, όποιοι και αν είναι διαχειριστές της εξουσίας σε αυτή την περίοδο και στην επόμενη η οποία θα έρθει, θα είναι απλά. Όπως το λέμε κοινώς, τα πιόνια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής η οποία εξυπηρετεί τη δική της οικονομία. Όχι μόνο η Ελλάδα, και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου. Βλέπετε τώρα ξεκινάει πρόβλημα και στην Ιταλία με τις τράπεζες. Βλέπουμε τα ίδια και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, αλλά γενικότερα ότι υπάρχει μια κίνηση στο να μπορέσει η Γερμανία κυρίως, η Γαλλία και όλες οι υπόλοιπες χώρες του Βορρά. Είδατε και το Brexit της Αγγλίας. Φτάνουμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου όλοι τρέχουμε, όλοι δουλεύουμε, όλοι αγωνιούμε για να ζουν καλά οι Γερμανοί. Αυτό κάποια στιγμή δηλαδή ας το καταλάβουμε και ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει να κάνει με πρόσωπα και πολιτικές, γιατί αυτά είναι πλέον αστιότητες. Και παροχημένα λίγο, Όχι, αυτά είναι αστιότητες. Όποιος και να βγει δεν μπορεί να αλλάξει πραγματικά τίποτε, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε στο σύνολό μας ότι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ποιότητα της καθημερινότητάς μας, οφείλουμε να ενσκύψουμε με σεβασμό και με διάθεση ο ένας απέναντι στον άλλον, να ελαχιστοποιήσουμε τις διαφορές όπου υπάρχουν, να ενισχύσουμε τα κοινά σημεία, τις κοινές ανάγκες και να έχουμε ένα κοινό μέτωπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι χρειάζεται και μια αισιοδοξία, ένα στίγμα. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση την οποία περιγράψαμε, κύριε Μωυσιάδη? Και βέβαια μπορεί να αλλάξει. Αλλά ιστορία, και πάλι θα τα αποφασίσουν οι ξένοι, λέτε εσείς. Ναι, η ιστορία έχει αποδείξει, κύριε Φυλακτέ, ότι η ζωή μας και γενικότερα η καθημερινότητά μας δεν είναι στατική και δεν είναι πρόσωπα αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν να αποφασίσουν για το τι θα αλλάξει, αλλά είναι ένα σύνολο, θα λέγαμε, αποφάσεων, δράσεων, κινήσεων και κινητοποιήσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αναγκαίο μετά από τα 7-8 χρόνια που ζούμε την κρίση αυτή επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι έτσι δεν μπορεί να πάει άλλο. Σας είπα, αν δεν καθίσουμε σε ένα τραπέζι και αν δεν συναποφασίσουμε. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το πρώτο αυτονόητο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχει αντοχές και έχει όρια. Οφείλουμε και θα οφείλουμε απέναντι στις γενιές οι οποίες σήμερα διανύουν την ηλικία των 25-35, σε αυτές τις γενιές θα οφείλουμε πραγματικά, πέρα από μία συγγνώμη, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, που τους στερήσαμε το δικαίωμα στην εργασία, που τους στερήσαμε το δικαίωμα στην οικογένεια, που τους στερήσαμε πάρα πολλά δικαιώματα. Μπορεί σήμερα ένας 30χρονος να κάνει οικογένεια, κύριε Φυλακτέ? Πείτε μου, μπορεί να κάνει σήμερα ένας 30χρονος να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει οικογένεια με τα 600 και 480 ευρώ τα οποία μπορεί να παίρνει μέσα σε μια δουλειά? Τους στερούμε λοιπόν το δικαίωμα της ζωής, της ποιότητας ζωής, της οικογένειας κτλ. Συνεχίζουμε και δημιουργούμε εξαρτημένες προσωπικότητες, γιατί απλά δεν μπορούν να φύγουν μέσα από τους κόλπους της οικογένειας. Δεν έχουν ελπίδες, δεν έχουν όραμα, δεν έχουν ποιότητα στο σήμερα και δυστυχώς δεν θα έχουν ποιότητα και στο αύριο. Για ποιο λόγο, με ποιο δικαίωμα το κάνουμε αυτό? Φαντάζεστε τον εαυτό σας εσείς σήμερα να είστε 30 χρονών και εγώ το δικό μου τον εαυτό και να ξεκινάμε τη ζωή μας με 480 ευρώ, να κάνουμε τι? Να καλύψουμε τα βασικά μας έξοδα ή να έχουμε δικαίωμα στην ελπίδα στο κάτι καλύτερο για το αύριο, που μέσα σε αυτό που σας είπα συγκαταλέγεται και η οικογένεια? Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς η οικογένεια παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και όμως σήμερα πάρα πολλοί νέοι, αν θα το δείτε, που το, πιστεύω το βλέπετε και εσείς, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ή θα έχουν δυνατότητα να ξεκινήσουν μια οικογένεια άμεσα εξαρτώμενοι από τις δικές τους οικογένειες, του πατέρα, της μητέρας κτλ. Που και αυτοί οι άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αν είστε πατέρας, νομίζω το γνωρίζετε, ότι παντρεύουν τα παιδιά τους για να πάρουν μια ανάσα. Και δεν παίρνουν ανάσα. Συνεχίζουν τους μισθούς τους, τις συντάξεις τους, τις δίνουν εκεί. Και τι είναι αυτό? Αυτό είναι ποιότητα κοινωνίας? Εδώ τώρα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιο ρόλο να διαδραματίσει για να επιλύσει ζητήματα? Έχει τη δυνατότητα, έχει την, θα το χαρακτήριζε έτσι, έχει τη δυναμική για να το κάνει στη συγκεκριμένη συγκυρία? Η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Φυλακτέ, και στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό έχει τεράστιες δυνατότητες. Και δεν το λέω γιατί είμαι δημοτικός σύμβουλος. Αυτό το έλεγα, αν θα δείτε, δηλώσεις μου και πριν να γίνω δημοτικός σύμβουλος, ως πολίτης αυτού του Δήμου και αυτού του νομού. Θα μιλήσω για τον τόπο το δικό μας.
τον τόπο πραγματικά αγαπώ και λατρεύω και το έχω αποδείξει πολλές φορές. Θεωρώ ότι έχουμε την ομορφότερη πόλη στην Ελλάδα και από τις όμορφες στον κόσμο, με τεράστιες δυνατότητες και με ένα ανθρώπινο δυναμικό. Ανεβάσατε πολύ τον πήχη τώρα, λέτε η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος. Ναι, η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος. Στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Όχι στην ομορφότερη. Μια από τις ομορφότερες, λέω, στον κόσμο πόλης. Ναι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν το λέω για να, απλά για να ακουστεί. Η Δράμα έχει πραγματικά πολλές φυσικές ομορφιές. Να μην τις απαριθμίσουμε, τις γνωρίζετε, τα έχουν πει και πιο ειδικοί από μένα. Και έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό, η ποιότητα του οποίου πιστέψτε με διαφέρει πάρα πολύ από πάρα πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, τις οποίες έχω γυρίσει. Έχω λοιπόν μια προσωπική εμπειρία και ως άνθρωπος και ως επιστήμονας να γνωρίζω το τι σημαίνει ανθρώπινο δυναμικό. Ποτέ όμως, κοιτάξτε, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως εξής. Να φέρουμε σε μια πλατφόρμα συνεργασίας την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού με την φυσική ομορφιά και ποιότητα που έχει αυτός ο νομός. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όσο δεν γίνεται αυτό, τα αποτελέσματά μας δεν θα είναι αυτά τα οποία θέλουμε. Θυμάμαι, πρέπει να ήσασταν παρόν. Δεν υπήρξε αξιοποίηση, λέτε, δηλαδή, αυτού του δυναμικού. Βεβαίως. Θα ήθελα να πω ότι ήσασταν παρόν στην ημερίδα που έγινε στην περσμένη εβδομάδα στο καινούργιο ξενοδοχείο στο Ίδραμα, όπου παρουσίασε το τμήμα του προγραμματισμού και συγχαρητήρια σε όσους συνεργάστηκαν γι' αυτό και στους συναδέλφους, αλλά και στους υπαλλήλους του τμήματος του προγραμματισμού. Μας έδειξαν απλά πράγματα στην Ευρώπη πώς αλλάζει η ποιότητα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται πάντοτε, κύριε Φυλαχτέ, το χρήμα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ορισμένα πράγματα όπως είναι η ανθρώπινη διάθεση, η φαντασία, όπως είπαμε η κοινή διάθεση συνεργασίας των ανθρώπων και των φορέων, για να φτάσουμε να αξιοποιήσουμε τα δυνατά σημεία που έχουμε ως νομός, για να γίνουμε πόλος έλξης τουριστών, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και τις θέσεις που έχουμε, αλλά και την ποιότητα της δικής μας καθημερινότητας. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Πολλά χρόνια αυτό για την τουριστική ανάπτυξη έχει, θα το χαρακτηρίζει έτσι, έχει ξεφτύσει και λίγο, κύριε Μωυσιάδη. Ναι. Το να ακούμε ότι μπορούμε να γίνουμε πόλος τουρισμού σε μια περιοχή που έχει τουριστικές δυνατότητες σε συγκεκριμένα σημεία. Θάσος, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Ο καθένας, κύριε Φυλαχτέ, στηρίζεται σε αυτό που του έχει δώσει η φύση. Όταν είχα επισκεφτεί τα Ζαγοροχώρια, προσπάθησα να δω πέρα από την ομορφιά την οποία είδαμε σε μία περιοχή όπου έβλεπες όλα τα σπίτια να είναι κτισμένα με τον ίδιο τρόπο και αυτή η ομοιομορφία έδινε κάτι το ωραίο, ας το πούμε. Προσπάθησα να δω τι άλλο υπάρχει. Αν έχετε επισκεφτεί τα Ζαγοροχώρια θα δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αυτή την ομοιομορφία της πέτρας. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι τι έκαναν. Πήραν τον φυσικό τους πλούτο και τον αξιοποίησαν. Εμείς εδώ έχουμε. Δώσαν χρώμα. Ναι, δώσαν χρώμα. Σε μέρη όπου ουσιαστικά λείπει το πράσινο, λείπει η φύση. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολύ πράσινο, έχουμε πάρα πολύ καλή φύση, αλλά ποτέ δεν μπήκαμε στην διαδικασία, είτε τη φύση, όπως έλεγε ο συνάδελφος ο κύριος Καραμπατζάκης, είτε το νερό, είτε τον αέρα, να μπούμε στη διαδικασία να τα εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει. Εδώ είναι που χάνουμε. Όπως είπατε πολύ σωστά, μπαίνουμε στη διαδικασία των αναλύσεων, των υπεραναλύσεων και επί του πρακτέου δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα θέλαμε να έχουμε. Εμείς ως δημοτικοί. Είστε ικανοποιημένος, δηλαδή ως δημοτικός σύμβουλος, είστε 2 χρόνια δημοτικός σύμβουλος από την συνεργασία των φορέων, από τη δυνατότητα που υπάρχει να ανταλλάσσουν απόψεις, από τις διεκδικήσεις που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα, αν έχουν γίνει. Ναι. Γιατί φαίνεται μια στασιμότητα, κύριε Μουσιάδη, για να το λέμε απλά. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται από εδώ και έπειτα. Όπως είδατε, μπήκαμε στη διαδικασία αρχικά συνεργασιών με τα πανεπιστήμια και με τους φορείς υλοποίησης έργων, όπου θα μπορούν πραγματικά και να σχεδιάσουν, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προτάσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένας Δήμος μέσα σε 2 χρόνια, όπως ο Δήμος Δράμας, πιστεύω ότι πολύ άμεσα έγιναν αυτές οι διεργασίες σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους πανεπιστημιακούς φορείς. Το είδατε και εσείς ότι από εδώ και πέρα περιμένουμε να δώσουν καρπούς. Να το πούμε λαϊκά, δηλαδή τώρα σπέρνετε και περιμένετε τη σοδειά, να το πω έτσι. Ακριβώς. Πιστεύω ότι έχουμε ένα γραφείο προγραμματισμού όπου πραγματικά στην κυριολεξία θα έλεγα πετάει. Και ο συνάδελφος, ο αντιδήμαρχος, αλλά και οι προϊσταμένοι και οι υπόλοιποι πάλι του γραφείου προγραμματισμού δίνουν τεράστια αγάπη για αυτό το οποίο κάνουν.
αγάπη η οποία θα μεταφραστεί επί του πρακτέου εντός μικρού διαστήματος. Πιστεύω ότι μέχρι την λήξη της φυτείας της δικής μας παράταξης η δράμα θα πάρει μια άλλη όψη. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη συζητούσαμε για τον χώρο που βρισκόμαστε σήμερα. Μοναδικός. Και λέγαμε και ότι είναι μοναδικός. Γι' αυτό έγιναν και εκπομπές εδώ για να αναδείξουν ένας πάρα πολύ και στο πλαίσιο χώρος της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Βορείου Αιγαίου, αυτή την περιοχή. Έτσι, είναι σημαντικό. Απλά είπαμε κάποια στιγμή ότι εδώ και χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον χώρο. Αυτό είναι ένας τεράστιος πρόβλημα. Το έργο συμπληρώνει 35 χρόνια τουλάχιστον. 30 και. Ναι. Αυτό λοιπόν για μας είναι ένας τεράστιος προβληματισμός, γι' αυτό και μπήκαμε στην διαδικασία της, των προγραμματικών, θα λέγαμε, συμβάσεων με τα τεχνολογικά αλλά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, έτσι ώστε το συντομότερο να μπορέσουν να βγουν προτάσεις αξιοποίησης του υδάτινου πλούτου της πόλης μας και όλων των υπολείπων δυνατοτήτων που έχει. Το καλό είναι ότι μέχρι τώρα υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχό μας και πιστεύω ότι οι κοινές τους προσπάθειες είναι πλέον σε θέση, όπως είπατε πριν, έχουν σπείρει και από εδώ και έπειτα αρχίζουμε να βλέπουμε και αποτελέσματα, να βλέπουμε καρπούς. Θα πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Άρης Μωυσιάδης, αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου της Δράμας, και μπαίνουμε κατευθείαν μετά το πρώτο μέρος που ήταν το συνολικό, θα λέγαμε, πλαίσιο. Πρέπει να πούμε, κύριε Μωυσιάδη, ότι είστε ένας άνθρωπος που δώσατε έναν δυναμικό αγώνα στις δημοτικές εκλογές και αναδείξατε, αλλάξατε την ατζέντα των δημοτικών εκλογών, πρέπει να πω. Είστε ένας από αυτούς που το πετύχατε. Εκεί που μιλούσαμε μόνο για ΕΣΠΑ δηλαδή, γιατί ήταν η εποχή του ΕΣΠΑ τότε, ναι. Και αν η Δράμα είναι πρωταθλήτρια ή είναι η Καβάλα πρωταθλήτρια, εσείς είπατε ότι υπάρχει και ο κοινωνικός τομέας, υπάρχουν και κοινωνικές ανάγκες, υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τη φτώχεια. Κοινωνικός τομέας, ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή που λειτουργεί στο Δήμο, λόγω της συγκυρίας ειδικά. Ακούσαμε για παρεμβάσεις τις οποίες θα κάνετε, τις κάνατε μέχρι τώρα. Σε ποιες αναφέρεστε? Το πρόγραμμά σας το υλοποιείτε σε κάποιο βαθμό? Ναι. Καταρχάς θα σας πω ότι επαναφέραμε την πραγματικότητα στη συνείδηση των δημοτών μας. Όλα τα έργα είναι σημαντικά, κύριε Φυλακτέ, όταν... Υπάρχει κοινωνία καταρχάς. Όταν είναι το στομάχι του συνδημότη μου γεμάτο. Όταν το ρεύμα του λειτουργεί, έχει ρεύμα στο σπίτι του, όταν έχει νερό στο σπίτι του και δεν φοβάται ότι θα το κόψουν, εν ολίγης μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Κανένα έργο δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία από την ίδια την ανθρώπινη αξία, κύριε Φυλακτέ. Εμείς δεν πουλήσαμε ούτε φούμα, ούτε μεταξωτές κορδέλες, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση αυτή στους συνδημότες μας, ότι με τα έργα τα οποία ουσιαστικά και εμείς έχουμε υποσχεθεί, αλλά και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ότι έτσι λύνεται η καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Ζούμε σε μια περίοδο όπου τα κοινωνικά προβλήματα... Έκτακτης ανάγκης ουσιαστικά, ναι, θα τη λέγαμε ανάγκης. Αυτή την περίοδο. Η χώρα βιώνει μια μη κανονικότητα και ειδικά ορισμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και ο νόμος Δράμας ευρύτερα. Άρα είμαστε σε μια μη κανονική περίοδο. Κύριε Φυλακτέ, θα σας πω ένα πράγμα. Στα δύο χρόνια που έχω την τιμή να είμαι πολιτικός προϊστάμενος στο τμήμα της κοινωνικής πολιτικής, νιώθω περήφανος για αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα ως έργα με τους συνεργάτες μου στο Δήμο, διότι πραγματικά αναλάβαμε, όπως λένε όλοι, αλλά εγώ θα σας πω για άλλη μια φορά, για αυτούς που με ξέρουν την αλήθεια, αναλάβαμε σε μια περίοδο όπου έχουν ξεφύγει οι πραγματικές ανάγκες των συνδημοτών μας, πιστέψτε με. Όταν σας λέω έχουν ξεφύγει πραγματικά. Πολλές φορές μου λένε οι φίλοι που βλέπουν στο Facebook κάποιες αναρτήσεις που κάνω για προσφορές στο κοινωνικό παντοπολείο και τους λέω, ναι, είμαι περήφανος για το ότι όπου απλώσαμε το χέρι, κανείς δεν μας είπε όχι. Γιατί δεν μπορεί να έρχονται καθημερινά, κύριε Φυλακτέ, στο Δήμο άτομα τα οποία δεν έχουν στο σπίτι τους πραγματικά ούτε ένα ρύζι, ούτε ένα μακαρόνι να μαγειρέψουν. Και αυτά τα περιστατικά αυξάνονται καθημερινά.
Έχουμε συνδυμότητας μας, ο λογαριασμός της ΔΕΗ έχει ξεφύγει και δεν μπορεί να πληρωθεί. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ επίσης. Τα ενίκια τους επίσης. Και δεν μιλάμε για 5, 10, 15, 100 και 200. Άρα η δική μας η αγωνία, πέρα από τα έργα υποδομής και πέρα από όλα όσα έχουμε υποσχεθεί, είναι η ποιότητα της καθημερινότητας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνδημοτών μας. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, εγώ προσωπικά το λέω στους συνδημότες μας, το δηλώνω ξεκάθαρα ότι θα θεωρήσω τον εαυτό μου ότι δεν πέτυχε το έργο για το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν αν ο δρόμος έχει δύο λακκούβες και ξαφνικά κλείσουμε τη μία, τώρα λέω ένα παράδειγμα. Με ενδιαφέρει αν έχουμε 100 συνδημότες μας οι οποίοι πραγματικά διαβιώνουν στα όρια της φτώχειας, της πραγματικής φτώχειας και όχι αυτά που θέλουμε να παρουσιάσουμε ότι το λέμε έτσι για να δείξουμε ότι κάνουμε έργο. Πιστέψτε με, αν αυτοί οι 100 μπορούν στο πέρας της διετίας αυτής, είστε σε αυτό. Ναι, να τελειώσουν. Είστε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι ο ανθρώπινος πόνος έχει διαβάθμιση. Εγώ τον ζούσα στο δικό μου το θεραπευτήριο ως ψυχολόγος και είχα τεχνικές διαχείρισης για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τα περιστατικά που μου ερχόντουσαν. Ξαφνικά βρίσκομαι σε μία θέση όπου καμία τεχνική δεν μπορεί να βοηθήσει και να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο όταν αυτό έχει να κάνει με ποσά, κύριε Φυλαχτέ. Και αισθάνεσαι ότι είσαι ο τελικός αποδέκτης των παραπώνων. Δεν είναι παθολογικά εδώ τα προβλήματα, εδώ είναι τα προβλήματα άμεσα. Όχι, είναι άμεσα, αλλά είναι γίνονται άμεσα, και παθολογικά. Γίνονται δηλαδή, παθολογικά αυτό, λόγω αυτός που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, δεν έχει να πληρώσει το νίκιο, το ρεύμα, το νερό, δεν έχει για να αγοράσει τα απλά πράγματα προς το ζήν, εννοείται είναι μέσα στην κατάθλιψη, στο άγχος, στη στεναχώρια. Καταλαβαίνετε. Όλα αυτά όμως τα αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, όπου νιώθουμε, όπως σας είπα πριν, ότι είμαστε οι τελικοί αποδέκτες του συνδημότη. Δηλαδή, αν και εμείς δεν βοηθήσουμε, πού πρέπει να πάει αυτός ο άνθρωπος. Έχει εξαντλήσει δηλαδή κάθε περιθώριο και σου δημιουργεί την αίσθηση ότι οφείλεις πραγματικά να βρεις τρόπο να τον βοηθήσεις. Και θα πω εδώ πραγματικά και θα ευχαριστήσω δημόσια όλους τους συλλόγους, τους αθλητικούς, τους πολιτιστικούς, τους μορφωτικούς κτλ. Όπου σε όλη αυτή την πορεία των 2 ετών στέκονται αρρωγοί στα πραγματικά προβλήματα των συνδημοτών μας και άλλες φορές είτε με προϊόντα στο κοινωνικό πατοπολείο είτε με χρήματα θα μπουν στη διαδικασία να αποτελέσουν μέρος της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κοινωνικό πατοπολείο είπατε, ικανοποιημένος από τη λειτουργία του, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο ίσως το ποσό. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, κύριε Μωυσιάδη? Έρχεται ο κόσμος, ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα ίσως λειτουργίας. Ναι, θα σας έλεγα ότι ο εχθρός, όπως λέμε, του καλού είναι το καλύτερο. Εάν ένας πολιτικός πει ότι είναι ικανοποιημένος από αυτό το οποίο εισπράττει ως αποτέλεσμα, θα έλεγα ότι είναι υπερβολικός. Εγώ πολιτικός δεν είμαι, όπως το έχω δηλώσει πάντοτε, θα σας μιλήσω ως άνθρωπος και ως επιστήμονας που ασχολείται και διαχειρίζεται την πολιτική, ότι ποτέ δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα μιας εργασίας, γιατί βλέπεις από πίσω ποιες είναι οι ανάγκες και αν έχεις λιγάκι διορατικότητα βλέπεις και ποιες είναι οι ανάγκες οι οποίες θα έρθουν. Άρα δεν μπορείς να είσαι ποτέ 100% ευχαριστημένος. Είσαι ευχαριστημένος κυρίως από την προσπάθεια, από το συντονισμό των ανθρώπων που ασχολούνται και των δράσεων για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά εγώ προσωπικά, όπως είπατε και πριν, στην προηγούμενη συζήτησή μας, πάντοτε βάζω τον πύχη ψηλά. Αυτός είναι ο στόχος και ο πύχης πρέπει συνεχώς να ανεβαίνει και να μην μείνουμε ποτέ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Το κοινωνικό πατοπολείο, κύριε Φυλαχτή, εξυπηρετεί 750 άτομα. Ο Δήμος επιχορηγεί το κοινωνικό πατοπολείο με 170.000. Φέτος ζητήσαμε να γίνει μείωση κατά 20.000 και τα χρήματα αυτά να δοθούν σε άλλες ανάγκες κοινωνικές. Γιατί παράλληλα με το κοινωνικό παντοπολείο τρέχει το πρόγραμμα το ΤΕΒΑ, όπου είναι ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο, θα κρατήσει 5 χρόνια, καλύπτει κοντά στους 1.650 δικαιούχους, με πάνω από 1.000.000 χρήματα σε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης. Φτάσαμε στην ευχάριστη θέση, στο δίμηνο που έκλεισε, να έχουμε δώσει περίπου στις 8 δόσεις προϊόντων στους συνδημότες μας, όπου πιστεύουμε ότι ένα μέρος, ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων καλύπτει τις ανάγκες σε συνδυασμό με το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολείου και του ΤΕΒΑ
σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που υπάρχει και το πρόγραμμα αυτό και θα υπάρχει, δυστυχώς θα υπάρχει για μένα, μακάρι να άλλαζαν τα πράγματα αύριο και να μην χρειάζεται ούτε το ΤΕΒΑΔΕ, το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να πω, κύριε Αντιδήμαρχε, για θέματα τα οποία ήταν ξένα πριν από λίγα χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά ιατρία, προγράμματα για ενίσχυση με κοτόπουλα και με. Αλλά εκεί έφτασε το πράγμα. Εκεί έφτασε δυστυχώς η κατάσταση. Εμείς έχουμε την υποχρέωση, κύριε Φυλακτέ, έναντι των συνδημοτών. Το κράτος τι κάνει σε όλα αυτά? Για πέστε μου. Το κράτος ουσιαστικά προσπαθεί να απορροφήσει. Υψηλή εποπτεία κάνει, δηλαδή. Να απορροφήσει προγράμματα όπως ήταν, αν θυμόσαστε, το ΛΑΕΚ, το εγγυημένο και το ΤΕΒΑ, για να μπορέσει να λειτουργήσει υποστηρικτικά και από εκεί έπειτα ναι, την υψηλή εποπτεία. Το ζήτημα είναι όμως ότι εμείς απέναντι στους συνδημότες μας που έχουμε καθημερινή επαφή έχουμε την υποχρέωση να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πιστεύω ότι στα δύο χρόνια αυτά καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα και όσον αφορά το κομμάτι της καθημερινότητας των τροφίμων κτλ. Αλλά και όσον αφορά και το ρεύμα και το νερό, σε πολλούς συνδημότες μας να δοθεί η δυνατότητα να αποπληρωθεί, να γίνουν δόσεις κτλ. Γίνατε πιο ευέλικτοι δηλαδή σε αυτό το τομέα. Πιο ευέλικτοι. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού, τον οποίο και ακολουθούμε. Όπως επίσης, αν θυμόσαστε, πριν από μερικές μέρες είχαμε μια συναυλία στο κήπο της Δόξης με τον Σαφή Τσαχουρίδη, όπου ζήτησα από τους εκλεκτούς αυτούς τους καλλιτέχνες. Σπουδαίοι καλλιτέχνες. Σπουδαίοι καλλιτέχνες. Σπουδαίοι καλλιτέχνες. Να έρθουν στα μέσα του καλοκαιριού, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για τους καλλιτέχνες που έχουν πάρα πολλές συναυλίες, να δώσουν και στη Δράμα μια συναυλία κοινωνικού χαρακτήρα, όπως και έγινε, να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να ενισχύσουμε το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου είναι ένα άλλο μέσο λειτουργίας και υποστήριξης, θα λέγαμε, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, αν γνωρίζετε, αποτελείται από 40 και κάτι φορείς. Σχεδόν όλοι οι φορείς της Δράμας είναι μέσα και προσπαθούμε και υλοποιούμε δράσεις για να απαλύνουμε και να ανακουφίσουμε τα προβλήματα. Συνεργασία των φορέων συνήθως δημιουργείται θέμα, τα ξέρετε πολύ καλά. Συνήθως μαλώνουν οι φορείς σε τέτοια δίκτυα. Εδώ υπάρχει τουλάχιστον μια αλληλεγγύη των φορέων. Θα πρέπει να για την αλληλεγγύη στην κοινωνία. Αντικειμενική και δίκαιη. Όπως σας είπα και πριν. Και σας φάνηκε λίγο περίεργο, σας είπα ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Δράμας διαφέρει από πολλές άλλες πόλεις. Η προηγούμενη δημοτική αρχή, για να είμαστε πάντοτε δίκαιοι, ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης. Το οργάνωσε σε κάποιο βαθμό, ναι. Εμείς το παραλάβαμε και μπαίνουμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε να αναβαθμιστεί και να συνεχίσει να παράγει έργο το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, γιατί πραγματικά οι φορείς είναι αυτοί που έδειξαν και ανέδειξαν, αν θέλετε, την διάθεση της συνεργασίας. Και μάλιστα το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης της Δράμας έγινε πρόταση και παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους δήμους σε μια συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια. Αυτό είχε πει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ότι είναι σημαντικό το έργο που μπορεί να επιτελέσει το δίκτυο και θα ήταν καλό να το μιμηθούν και άλλες πόλεις. Άρα αντιλαμβάνεστε, το κοινωνικό παντοπολείο, το δίκτυο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η επαφή μας με τους συλλόγους και τους υπόλοιπους φορείς, όπως σας είπα, είναι τα εργαλεία μέσα από τα οποία μπορούμε πραγματικά να διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας και στο βαθμό που πραγματικά μπορούμε να απαλύνουμε τα προβλήματα και τον πόνο, ο οποίος πιστέψαμε, όπως σας είχα πει και στην αρχή της συζήτησης, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικές δομές. Είναι ένας άλλος τομέας, αυτά που λειτουργούσαν, κάποια λειτουργούσαν πρέπει να πω. Ναι, τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι... Με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ας πούμε, τι θα γίνει? Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι προς στιγμή θα συνεχίσει. Ανήκει βέβαια στο τμήμα της ΔΕΚΠΟΤΑ, υπεύθυνος είναι ο κύριος Χατζηκυριακίδης. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, θα λέγαμε. Έτσι είχε ξεκινήσει. Καμιά δεκαετία έχει που ναι. Είναι σε αυτή την κατάσταση. Και επιτελεί σημαντικό έργο, ιδιαίτερα στην εποχή την οποία διανύουμε. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν φύγει στο εξωτερικό για να εργαστούν και έχουν αφήσει πίσω τους γονείς τους. Τώρα ένα παραπάνω. Είναι πραγματικότητα αυτά. Δεν είναι. Ένα παραπάνω χρειαζόμαστε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, όπου επισκέπτεται τα άτομα αυτά και μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια σημαντική εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν πίσω και διαβιώνουν κάποιες φορές σε δύσκολες συνθήκες. Ειδικά στην τρίτη ηλικία γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη διαχείρισης των ασθενειών, των φαρμάκων τους κτλ. Όπου αν δεν υπάρχει και το βοήθεια στο σπίτι, πιστέψαμε ότι θα έχουμε τεράστια. Κοινωνικό φαρμακείο.
Το κοινωνικό φαρμακείο είναι... Υπήρχε μια πρόταση για δημιουργία. Ναι. Είναι έτοιμο. Είναι μια πρόταση την οποία έχει μελετήσει ο κύριος Μπεϊρακτάρης και σε συνεργασία με τον κύριο Μπλούχο, τον πρόεδρο. Θα υλοποιηθεί αμέσως μετά το Σεπτέμβριο. Έχει βρεθεί ο χώρος, η πρόταση είναι έτοιμη και από το Σεπτέμβριο και μετά πλέον, δηλαδή μέχρι πριν τον καινούριο χρόνο, θα έχουμε και το κοινωνικό ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο σε λειτουργία. Αναφέρατε κοινωνικό ιατρείο. Πρέπει να πούμε ότι σε πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε ένα θέμα, πέρασε τελικά από τη συνεδρίαση, ενίσχυσης με ένα ποσό των επικουρικών γιατρών που θέλουν να απασχοληθούν, και γιατί υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Είναι ένα ευρύτερο θέμα, έχει σχέση και με τον κοινωνικό τομέα, έχει σχέση και με τη λειτουργία του Δήμου, γιατί φαίνεται πως ο τομέας της υγείας είναι ένας από αυτούς που πληρώνουν βαρύ το τίμημα αυτής της περίφημης οικονομικής κρίσης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη. Η αλήθεια είναι, κύριε Φυλαχτέ, ότι όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική, μιλάμε για την ευρεία, με την ευρεία έννοια της κοινωνικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η κοινωνική πολιτική είναι μόνο οι ανάγκες των συνδημοτών μας όσον αφορά την καθημερινότητά τους, όσον αφορά το φαγητό, το ρεύμα, το νερό. Η κοινωνική πολιτική είναι και η διασφάλιση της υγείας και κυρίως των δομών που υπάρχουν στον Δήμο μας. Τυχαίνει πολλές περιπτώσεις οι συνδημότες μας για να εξυπηρετηθούν από κάποιες ειδικότητες να πρέπει να πάνε στην Καβάλα. Άρα είναι για μας σημαντικό στοίχημα να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους γιατρούς εδώ και να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή ως Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση, όπως είπατε και εσείς, που βέβαια κάποιοι δεν είναι σύμφωνοι, με το δικό τους δίκιο δεν είναι σύμφωνοι, αλλά πιστέψτε μου ότι την τελική απόφαση την έχει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτή θα κριθεί στο τέλος της περίοδου για τις αποφάσεις που πήρε, αλλά και για τις αποφάσεις που δεν πήρε. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις? Είναι αρκετές οι αντιπολιτεύσεις, πρέπει να πω. Υπάρχει συνένεση και συνεννόηση ή υπάρχει η λογική των αντιδράσεων και αντιπαραθέσεων μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια? Θα πω ότι στα δύο χρόνια αυτά έχω δει και αντιπαραθέσεις, έχω δει αντιδράσεις, αντίδραση για την αντίδραση και όχι για την ουσία, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασίας και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, κύριε Φυλαχτέ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να συμφωνούσαμε παντού και σε όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι ακριβώς αυτός, να κάθεται έναντι της δικής μας πολιτικής και να φέρει άποψη, να φέρει... Και από όσο καταλαβαίνω γνώμη και από τα λεγόμενά σας, κανένας δεν θα ήθελε να υπάρχουν ποσά για την ενίσχυση των γιατρών κλπ. Αλλά όταν δεν υπάρχουν γιατροί, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να έρθουν γιατροί. Θα ήταν ιδανικό να έχει και γιατρούς στο νοσοκομείο, να λειτουργούν όλα άψογα στο Δήμο, να μην υπάρχουν κοινωνικά παντοπολία. Αλλά όταν έχεις πλέον κοινωνικό πρόβλημα, δεν θα περιμένεις να γίνει η αλλαγή από τον ουρανό, πρέπει κάτι να κάνεις. Αυτό καταλαβαίνω τι λέτε. Γιατί περνάει η λογική ότι τι κάνει το κράτος. Μα αυτό είναι το κράτος. Όχι, κοιτάξτε, και έτσι πρέπει να κινηθούμε. Το κράτος είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Τι θα πει κράτος? Δεν μπορούμε να ζητάμε μονίμως από το κεντρικό κράτος, γιατί αυτό το έχουμε δει το σενάριο τα τελευταία χρόνια ότι δεν λειτουργεί. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν λειτουργεί το σενάριο αυτό, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να μείνουμε κομπάρσι μιας πραγματικότητας ή να πρωταγωνιστούμε για την πραγματικότητα και να διαφυλάξουμε την ποιότητα της καθημερινότητας των συνδημοτών μας? Γιατί αν κάτι δεν γίνει σωστά, θα κρυθούμε και αυτό, σας είπα. Δεν θα κρυθούμε μόνο για τις αποφάσεις που πήραμε, αλλά και για αυτές που δεν πήραμε. Άρα καλύτερα ας μπούμε στην διαδικασία αυτή και ας έρθει ο καιρός όπου θα κρυθούμε ακόμη και για τις λάθος αποφάσεις που πήραμε. Βέβαια δεν φοβόμαστε να σταθούμε έναντι των αποφάσεων όπου ίσως το αποτέλεσμα να μην ήταν αυτό που περιμέναμε. Γιατί κάποια στιγμή θα μας πούνε ότι δεν τις πήρατε, ας τις πέραντε και ας έδειχνε το αποτέλεσμα αν ήταν σωστό ή αν ήταν λάθος αυτό το οποίο κάνατε. Εμάς μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο όσο τέλος πάντων μπορούμε την καθημερινότητα και τις ανάγκες των συνδημοτών μας. Δηλαδή, θα φύγει ένας ο γιατρός, θα φύγει η άλλη ειδικότητα γιατρού κτλ. Θα πρέπει εσείς για να δείτε ένα οργλιά, παραδείγματος χάρη, και έχετε ανάγκη να πάρετε το παιδί σας ή εσείς τον εαυτό σας και να πάτε στην Καβάλα. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκε να πάνε στην Αλεξανδρούπολη κάποιοι. Δηλαδή, ή ακόμη και στο Κιλκής. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι είναι η Καβάλα. Είναι και πολύ μακρύτερα. Όταν ίσως καίγεται το σπίτι σου, κύριε Φυλαχτέ, δεν κοιτάς τι θα βγάλεις πρώτα, αν βγάλεις τα ηλεκτρικά, αν θα βγάλεις τα έπιπλα ή δεν ξέρω εγώ τι.
Κάνεις ό,τι μπορείς. Ναι, εδώ τώρα πραγματικά καίγεται το σπίτι μας, το καταλαβαίνουμε. Και ότι έχουμε υποχρέωση, δεν μπορούμε να περιμένουμε το κεντρικό κράτος να δώσει λύσεις έτσι όπως πραγματικά θα τις θέλαμε. Κράτος είμαστε κι εμείς, και όπως σας είπα από την αρχή, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Ότι όσο δεν στεκόμαστε με συνοχή και αλληλεγγύη έναντι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, να είστε σίγουρος ότι δεν θα φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ, κύριε Μωυσιάδη, το ζητούσαμε και πριν ξεκινήσουμε αυτό, ότι πλέον έρχονται ψίχουλα, για να το πούμε έτσι, απλά, ακόμη και για πληρωμές έργων ψίχουλα, ακόμη και από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, τα όποια δίνονται με δόσεις, κάπου φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί οικονομικό αδιέξοδο. Δηλαδή θα υπάρξει θέμα. Θα υπάρξει θέμα ακόμη και σε δήμους που δεν έχουν πρόβλημα οικονομικό, όπως είναι ο Δήμος Δράμας. Η αυτοδιοίκηση θα αναγκαστεί να επιβάλλει και άλλους χορούς. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά εκεί οδηγεί. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν μια λάθος κίνηση από πλευράς κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε την ΚΕΔΕ ως ένα κεντρικό όργανο μέσω του οποίου μπορούμε να ασκήσουμε και εμείς. Άτονη τη βλέπουμε πάντως. Πρέπει να πω ότι η παλιά ΚΕΔΚΙ, ας πούμε, είχε μια δυναμική, μια ζωντάνια, ναι. Δεν ξέρω. Είναι, όπως είπαμε, οι συγκυρίες και η περίοδος που διανύουμε, κύριε Φυλακτέ, κακά τα ψέματα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι μπροστά σε αυτά τα ζητήματα, όπως είναι η υποχρηματοδότηση, όπου καίει πολύ περισσότερο κάποιους άλλους δήμους, θα αναγκαστεί το συλλογικό όργανο, η ΚΕΔΕ, να αντιμετωπίσει με περισσότερο δυναμισμό την κατάσταση, γιατί πιστεύω ότι είναι σαν αυτό το πλέμα. Αν δεν ζητήσει το παιδί, μα δεν θα δώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσουμε από τους δραμηνούς να καλύψουν τα κενά της υποχρηματοδότησης. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία περίπτωση. Σε αυτό απέναντι είμαστε δεσμευμένοι. Θα βγούμε όλοι μαζί στον δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σε ένα πλαίσιο καλλικρατικό, όπου ουσιαστικά οτιδήποτε αυτή τη στιγμή υπάρχει σε επίπεδο πόλεως και διευρυμένου Δήμου, ανοίξει στο Δήμο. Έχουν έρθει πάρα πολλές αρμοδιότητες, έχουν έρθει πάρα πολλές υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν πόροι, από όσο καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν πόροι, ή αν θέλετε υπάρχουν πόροι που μετακυλίονται κάπου αλλού, εξυπηρετώντας κάποιες άλλες ανάγκες και εξαντλώντας το περιθώριο το οποίο μπορούν απέναντι στο ΣΟΤΑ. Οπότε κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι αυτό το θα αλλάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Όλα πρέπει να έχουν μια δυναμική, λέτε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Εδώ απλά ήθελα να συμπληρώσω κάτι που μου είπατε για τις κοινωνικές δομές. Από όσο γνωρίζετε, μέχρι και το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα κοινωνικά κέντρα, τα λεγόμενα κοινωνικά ΚΕΠ. Είναι ένας θεσμός ο οποίος προωθείται από την κυβέρνηση και θα εξυπηρετήσει πραγματικά τους συνδημότες μας σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ως προς το κομμάτι το να γνωρίζουν πιο άμεσα και πιο εξειδικευμένα λύσεις γύρω από τα ζητήματα που τους απασχολούν. Δηλαδή, ως τώρα τι γινόταν? Κάποιος που είχε ένα θέμα με το βιβλιάριο υγείας του, για παράδειγμα, ή με την παροχή ρεύματος, με την παροχή νερού κτλ., θα επισκεπτόταν διάφορα γραφεία. Από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΔΑ, το δικό μου το γραφείο, της προϊσταμένης, του διευθυντή κτλ. Τώρα θα έχει σκέπα, ας πούμε, για αυτό το λόγο. Τώρα θα ξέρω ότι θα πηγαίνει εκεί και για το πρόβλημα που έχει συγκεκριμένα θα επισκεφθεί ένα συγκεκριμένο γραφείο, αν χρειαστεί, για να μπορέσει να δώσει λύση. Αυτά θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο? Από το Σεπτέμβριο και μετά. Πού θα λειτουργήσουν, υπάρχει χώρος? Ο χώρος ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί πού ακριβώς θα είναι. Θέλουμε να είναι ένας χώρος κεντρικός. Σε κεντρικό σημείο της πόλης, λέτε. Για να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα ο συνδημότης μας και να μην χρειαστεί να βγει εκτός κέντρου. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία διερεύνησης καταλληλότητας χώρου. Αλλά το σίγουρο είναι ότι τα κέντρα αυτά θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο και μετά. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Άρη Μωυσιάδη, αντιδήμαρχο κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο της Δράμας. Είδαμε και γενικότερα θέματα, είδαμε των κοινωνικών υπηρεσιών. Δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου λοιπόν και δημιουργία κοινωνικών ΚΕΠ ενημέρωσης, πληροφόρησης πολιτών, εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία θα είναι για κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, πρέπει να πούμε, από όσο καταλαβαίνω. Ναι. Τι γίνεται με. Είχε έρθει η κυρία Υπουργός εδώ, κυρία Αντωνοπούλου. Ναι. Τι γίνεται με την υπόθεση με τα επτάμινα?
Κύριε Μωυσιάδη, με τα οκτάμινα, ναι. Με τα οκτάμινα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Ο Δήμος μας... Σίγουρα σας ρωτάνε τη μέρα 50 άνθρωποι για αυτό το πράγμα. Ακριβώς, 50 όχι, αλλά αρκετοί τηλέφωνα θα περάσουν το γραφείο. Αυτό είναι... τους νοιάζει πρέπει να πω όλους στη δράμα. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας ότι μπορούν να μπαίνουν στη σελίδα, γιατί τα χαρτιά τους θα γίνουν ηλεκτρονικά και μπορούν να δουν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΟΑΕΔ, oaed.gr. Εκεί θα αναρτηθεί η προκήρυξη. Είναι πολύ εύκολο, πρέπει να πούμε, για όσους έχουν κάνει τέτοιες αιτήσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πάρουμε οκτάμινα. Ήδη πήραμε τα πρώτα 70 για τους πρόσφυγες που φιλοξενούμε στην βιομηχανική περιοχή. Και νομίζω ότι ήταν σημαντική αυτή η κίνηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε καλύτερα και το έργο των ανθρώπων αυτών, που αμή τι άλλο... περιμένουν από εμάς την βοήθεια, τον σεβασμό και την κατανόηση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Είναι καλή η κατάσταση εκεί, επ' ευκαιρία, κύριε Μωυσιάδη? Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Λίγο ξεχάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί, πρέπει να πούμε, είναι άνθρωποι καταρχάς. Αφομοιώθηκαν στη σκέψη μας, κύριε. Αφομοιώθηκαν στη σκέψη μας. Έγινε συνήθιο. Ακριβώς. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια και κυρίως στη διευθύντρια του Τμήματος Υγείας, την κυρία Μπουραζάνη, όπου είναι και υπεύθυνη για το κομμάτι των προσφύγων, όπου μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους και συνεργάτες της επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Έχουμε δηλαδή εδώ και μήνες πλέον τους πρόσφυγες, και από ό,τι είδατε κι εσείς, όλοι αυτοί που στην αρχή έδειχναν και εκδήλωναν φόβους ως προς το τι θα αντιμετωπίσουμε με την έλευση αυτών των ανθρώπων, τελικά βλέπετε ότι δεν έχουμε ούτε ένα κρούσμα βίας ή είτε ένα και κρούσμα. Και ευχόμαστε να μην υπάρξουν ζητήματα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Φυλακτέ, όπως φέρεσε ανθρώπινα σε έναν άνθρωπο και το καταλαβαίνει, να ξέρετε ότι ανθρώπινα θα συμπεριφερθεί και αυτός. Και εμείς εξ αρχής, όταν χρειάστηκε να δημιουργήσουμε και να σχεδιάσουμε τον χώρο φιλοξενίας, με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όλοι οι φορείς της, εμπλεκόμενοι φορείς της αντιπεριφέρειας με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και της Δημοτικής Αρχής με τον κύριο Δήμαρχο, καθίσαμε και μελετήσαμε πραγματικά την κάθε λεπτομέρεια, έτσι ώστε η φιλοξενία να ήταν πέρα για πέρα ανθρώπινη και αξιοπρεπής. Δεν κάναμε δηλαδή κάτι, όπως λέμε, στο πόδι και γρήγορα, γιατί είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους. Και αυτό έδειξε στην πορεία, και θα πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες που ασχολούνται με την υποστήριξη. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τους συλλόγους εθελοντές και τον εθελοντισμό γενικότερα που έχουν αναπτύξει οι σύλλογοι στο χώρο επάνω, τους εθελοντές γιατρούς που πραγματικά έχουν βοηθήσει σημαντικά στο έργο της υγείας. Και αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι ότι δεν υπήρξε ένας αρχικός ενθουσιασμός κοινωνικής προσφοράς, αλλά υπήρξε μια διάθεση διάρκειας προσφοράς, ποιότητας προσφοράς, γι' αυτό και είμαστε στα αποτελέσματα στα οποία αναφερθήκατε. Μάλιστα. Είναι ζητήματα... πάντα χρειάζεται και ένα όραμα, κύριε Μωυσιάδη. Δηλαδή, ασχοληθήκατε με τα κοινά, λέτε να δούμε και αυτό το έργο, να δώσουμε ένα στίγμα, να μείνει στην ιστορία κάτι. Ας πούμε, είμαστε εδώ, όλοι όταν επισκεφτόμαστε την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, λέμε έργο Σοκράτη Δημητριάδη, το αείμνηστο Σοκράτη. Εδώ τώρα, ποιο είναι το στίγμα που δίνετε εσείς ως Δημοτική Αρχή? Δηλαδή, κάποιο έργο, κάποια παρέμβαση. Σίγουρο είναι οι κοινωνικές παρεμβάσεις και λοιπά, είναι σημαντικές. Ένα έργο όμως. Εγώ θα μιλήσω από τη δική μου την θέση, κύριε Φυλακτέ, και θα σας πω ότι ανάλογα με την περίοδο που διανύει μια κοινωνία, επιλέγονται και τα έργα τα οποία θα δώσουν το στίγμα. Δυστυχώς στην περίοδο που διανύουμε δεν έχουμε την μεγάλη πολυτέλεια για αυτού του είδους τα έργα. Για μένα θα ήταν πραγματικά πολυτέλεια να κλείσουμε την δεκαετία. Να ονειρευόμαστε δηλαδή πολύ, λέτε? Όχι, όχι. Θα σας πω. Το να ονειρευόμαστε και το να ελπίζουμε είναι δικαίωμα και υποχρέωση στον εαυτό μας. Απλά θέλω να σας πω, για μένα θα είναι σημαντικό έργο να κλείσουμε την πενταετία και να μην βρεθεί ένας συνδημότης μας που να νιώσει ότι είναι μόνος του σε αυτό που λέγεται λέλαπα της κρίσης. Προσωπικά για μένα. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι ευρύτερα για το Δήμο, θεωρώ ότι όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και θα μπουν σε υλοποίηση και πράξη, όπως είδατε και εσείς στην ημερίδα που προαναφερθήκαμε, αυτά θα είναι έργα όπου πραγματικά θα αναβαθμιστεί η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των δραμηνών. Και πιστεύω ότι
θα είναι το δικό μας έργο που θα αφήσει στίγμα στην συνείδηση των συνδημοτών μας. Όλη αυτή δηλαδή η αλλαγή μέσω των προγραμμάτων που έχουμε δει. Φυσικά πρέπει να αλλάξει και η ρότα της χώρας για να τρέξουν κάποια πράγματα. Ακούμε για ΕΣΠΑ, πρέπει να πούμε κύριε Μωυσιάδη, και δεν βλέπουμε ΕΣΠΑ μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια ανησυχία για το αν θα υπάρξει, υπάρχουν δημοσιεύματα για το αν θα υπάρξει τελικά πρόγραμμα συγκεκριμένο τέτοιο. Και φυσικά αυτό θα δώσει και μια όθηση και μια ταχύτητα και κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες. Ας πούμε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τους δρόμους. Θα διαβάσατε κιόλας. Οδικοί άξονες, τα βλέπετε. Συμμετέχετε σε συνεδριάσεις. Ναι, ναι. Η μόνη πρωτεύουσα νομού που δεν έχει σύνδεση με την Εγνατία. Φοβερό. Αν το σκεφτούμε δηλαδή, είναι αυτό πραγματικό, σαν είδηση. Από όσο γνωρίζετε κι εσείς, το θέμα αυτό έχει πάρει την διαδρομή της λύσης, θα λέγαμε. Και πιστεύουμε ότι μέχρι την λήξη της θητείας θα υπάρχει σύνδεση με την Εγνατία. Από ό,τι θυμόσαστε κι εσείς, υπήρχε η κόντρα και η έρηδα όσον αφορά προς τα πού θα γίνει η σύνδεση, αν θα γίνει προς την Σέρες ή αν θα γίνει προς την Καβάλα. Αυτά είναι προβλήματα που πιστέψαμε θα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κανένας δεν λέει ότι έπρεπε να λυθούν τώρα. Ναι. Γιατί η συγκυρία δεν είναι καθόλου εύκολη. Όμως βλέπουμε γενικώς να χάνεται χρόνος. Θα μου πείτε, χάθηκαν τόσες δεκαετίες. Εδώ τώρα το θέμα είναι μερικών μηνών. Πιστεύω ότι η συνεργασία της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου πλέον, δηλαδή του Αντιπεριφέρεια και του Δημάρχου, οι κοινές προσπάθειες έχουν δώσει αποτέλεσμα και πραγματικά η σύνδεση με την Εγνατία, από όσο γνωρίζετε και εσείς, πλέον είναι μια, θα λέγαμε, τελειωμένη διαδικασία. Δυστυχώς, βέβαια, όχι όπως τα περιμέναμε, να έχουμε δύο άξονες, αλλά θα υπάρξει ένας άξονας. Και θα έλεγα ξεκινήσουμε την περίοδο αυτή που διανύουμε τουλάχιστον να έχουμε μία σύνδεση και από εκεί και έπειτα ας ευελπιστούμε ότι θα μπορούμε να καταφέρουμε και πολύ περισσότερα. Το διακύβευμα, πόσο κατάλαβα πάντως για εσάς της αυτοδιοικητικής περίοδου και λογικά και για την παράταξή σας, είναι ότι πρέπει να δούμε τον άνθρωπο. Καλά τα έργα, καλά τα τσιμέντα και οι άσφαλτοι, αλλά θέλουν ανθρώπους για να τα περπατήσουν και να κινηθούν. Ικανοποιημένος από τη λειτουργία των υπηρεσιών. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί εντάξει, η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Σύμβουλη είναι αιρετοί. Εδώ πρέπει να τρέξει και η μηχανή. Η μηχανή τρέχει. Κύριε Φυλακτέ, είναι αρχή μου, πέραν των δικών μου, θα έλεγα, υπηρεσιών όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα, να μην αναφέρομαι σε άλλες υπηρεσίες. Επιτρέψτε μου, οι συνάδελφοι αντιδήμαρχοι που είναι και υπεύθυνοι των υπηρεσιών. Τα έχετε επιμερίσει, από όσο κατάλαβα, πάντως, σαν Δημοτική Αρχή. Εγώ προσωπικά. Α, εσείς προσωπικά. Εγώ προσωπικά έχω αυστηρά δομημένα όρια όσον αφορά την προσωπική μου λειτουργία στο Δήμο, διότι... Φυσικά είσαι Δημοτικός Σύμβουλος, ναι. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ναι. Διότι γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτή την μικρή και όμορφη πόλη, όπως σας είπα. Θέλω να έχω ευθύνη για τομέα που μου έχει δοθεί από τον Δήμαρχο και από εντολή των συνδημοτών μου. Δεν είμαι πασπαρτού, λέτε, ναι. Δεν μπορώ να είμαι παντός επιστητού. Όχι. Και να... Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο, πιστέψτε με, και ως άνθρωπος και ως επιστήμονας, εγώ προσωπικά δεν το προσυπογράφω, διότι στην Ελλάδα δηλώνεις ότι είσαι. Εγώ για αυτόν τον τομέα τον οποίο έχω αναλάβει μπορώ να έχω την ευθύνη στο να απαντήσω στο οτιδήποτε θα με ρωτήσετε. Για όλα τα υπόλοιπα όμως νομίζω ότι ευθύνη έχει ο αντίστοιχος συνάδελφος ή ακόμη και ο ίδιος ο Δήμαρχος στο κομμάτι της λειτουργίας του Δήμου. Και αν θέλετε, ο πλέον αρμόδιος είναι ο αγαπητός ο κύριος Δήμαρχος, διότι αυτός είναι και ο επικεφαλής των πάντων. Το κατά πώς δηλαδή ο ίδιος θέλει να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες ή όχι. Εγώ έχω συγκεκριμένες υπηρεσίες που και για τη λειτουργία των δικών μου υπηρεσιών, πριν καταλήξω, θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο, θα συναποφασίσουμε και θα δοθεί το OK. Φαντάζομαι γίνεται και με τους υπόλοιπους συναδέλφους έτσι. Άρα, επί συνόλου λειτουργιών των υπηρεσιών, την ευθύνη και τον πρώτο λόγο έχει ο Δήμαρχός μας. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι υπάρχουν και θέματα. Παλιότερα, κύριε Μωυσιάδη, είχατε ασχοληθεί κιόλας και σαν επιστήμονας. Το τοξικοεξαρτήσεων, ζητήματα που αφορούν πολιτικές που εφάρμοζε η αυτοδιοίκηση στο παρελθόν και εφαρμόζει και σίγουρα και τώρα, που αφορούν την κοινωνική ένταξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Αυτά τρέχουν τα ζητήματα ή αφέθηκαν λίγο, να το πω έτσι, στο περιθώριο, γιατί είναι άλλα τα ζητούμενα, άλλα τα προτάγματα αυτή τη χρονική στιγμή.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα στο οποίο αναφέρεστε αποτελεί και αποτελούσε και αποτελεί και δυστυχώς θα συνεχίσει. Μάστιγα τεράστια. Μάστιγα τεράστιο πρόβλημα. Απλά πλέον είμαστε. Και έχουμε και νέες μορφές εξαρτήσεων, πρέπει να πω. Ναι, το βλέπετε κι εσείς. Έχουμε τώρα το τελευταίο διάστημα για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Το Pokémon είναι μια μορφή εξάρτησης. Δηλαδή, το να βλέπεις αυτή τη στιγμή ανθρώπους στην πλατεία να κυνηγάνε. Δεν κατάλαβα γιατί ψάχνουν βασικά, δεν τα ξέρω κιόλας. Αυτό είναι και αυτό μια μορφή εξάρτησης. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο κομμάτι αυτό, γιατί όπως είπατε είναι ένα κομμάτι εξάρτησης. Παλαιότερα οι εξαρτήσεις παίζαν συγκεκριμένο ρόλο στην κοινωνία. Μπορούσες εύκολα να διαχειριστείς τον κόσμο. Σήμερα βλέπουμε νέους αλλά και ανθρώπους μέσης ηλικίας, όπως είπατε, να ασχολούνται με το νέο παιχνίδι αυτό το οποίο βγήκε, όπου ουσιαστικά έχει ένα καλό, το ότι ανάγκασε τους ανθρώπους να βγουν από τα σπίτια τους και να κινούνται για να μπορέσουν να βρουν αυτό το οποίο ψάχνουν. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά τους απομόνωσε στον ατομικισμό τους να ψάχνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα και να χάσουν δηλαδή την επαφή και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Αυτό όμως κάτι σημαίνει. Και αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι σήμερα ο άνθρωπος με αυτή την ποιότητα ζωής που βιώνει καθημερινά, πραγματικά έχει αποξενωθεί. Είναι περισσότερο κλεισμένος στον εαυτό του, στο σπίτι του και σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ωραίο και ό,τι πιο επιθυμητό. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε προς την αλλαγή αυτής της κατεύθυνσης και ας κατηγορηθούμε, γιατί κατηγορηθήκαμε πέρσι. Ήμασταν σε μια εκδήλωση συνάντησης ορχήστρας και τα λοιπά, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία, και άκουσα από κάποιους συνδημότες μας το σχόλιο ότι για φιέστες και για πανηγύρια είστε. Οπότε κάποια στιγμή, αν και δεν μου αρέσει να σχολιάζω και να απαντώ, ένιωσα την ανάγκη να τους εξηγήσω και όχι να τους απαντήσω το ότι οι φιέστες, τα πανηγύρια, οι εκδηλώσεις, οι συναυλίες όπως τώρα θα ξεκινήσει και τον Τραμάικα, έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην κοινωνία. Να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα, να μπορέσουμε να απαλύνουμε λιγάκι όλα αυτά τα οποία περνούν, να ξεχαστούν, να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν. Γιατί αυτό είναι. Θα έρθει ο κόσμος στον Τραμάικα, θα δω εγώ εσάς, θα πω τα νέα μου, θα πείτε εσείς τα δικά σας και πάει λέγοντας. Κοινωνική ζωή χωρίς Pokémon φυσικά. Ακριβώς. Θέλουμε λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία να ενισχύσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, να φέρουμε τον κόσμο, να βγάλουμε τον κόσμο έξω από το σπίτι και να το φέρουμε κοντά στο να αλληλεπιδράσει και όχι φυσικά να αλληλεπιδρά με ένα κινητό τηλέφωνο ψάχνοντας χωρίς το Pokémon. Γιατί αυτό, συνολικά. Ακριβώς. Τώρα για να γυρίσω στο θέμα που είπατε για τις εξαρτήσεις, έχουμε πλέον το ΟΚΑΝΑ, το οποίο ασχολείται με συναδέλφους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και θα λέγαμε μάλιστα ότι επιτρούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα της πρόληψης, ξεκινώντας από τα σχολεία όπου γίνονται παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις με αποτελέσματα και θεωρούμε ότι στο κομμάτι αυτό, σε συνεργασία βέβαια και με την Δημοτική Αρχή όσες φορές χρειάστηκε και ιδιαίτερα στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, με τον πρόεδρο τον κύριο Μιχαηλίδη έχουμε μια άψογη συνεργασία και πιστεύουμε ότι έχουμε δώσει διέξοδο σε κάποια παιδιά και σίγουρα ενημέρωση στους γονείς για το πώς μπορούν να διαχειριστούν τυχόν προβλήματα που μπορούν να παρουσιάσουν. Να σας ευχαριστήσω κύριε Μωυσιάδη, να είστε καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι στους συνδημότες μας. Ήταν ο Άρης Μωυσιάδης, αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. Κυρίες και κύριοι, τέλος η παρεμβάση για σήμερα. Γεια σας.